Καλούμε τώρα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κύριο Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, να χαιρετήσει και εκείνος την εκδήλωσή μας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Επιδήμαρχε, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που πήρε σήμερα εδώ ο Δήμος, γιατί ουσιαστικά το μέλλον της χώρας μας βρίσκεται στην ανάπτυξη και η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από τους νέους ανθρώπους, από τους νέους επιχειρηματίες που μπορεί να δώσουν αυτό που χρειάζεται την καινοτομία ώστε να μπούμε στη φάση της ανάκαμψης. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας που φεύγει στο εξωτερικό. Απλά να θυμίσω ότι κάθε μαθητής στο σχολείο κοστίζει περίπου 6.000 ευρώ στους Έλληνες πολίτες. Προσφάτως μια έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνει ότι ένας απόφυτος της ιατρικής κοστίζει στο δημόσιο 95.000 ευρώ και υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό. Άρα, χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, είναι οι άνθρωποι να μείνουν εδώ. Το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που πληρώνει ο ελληνικός λαός να γίνει επένδυση στη χώρα μας. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια έχει εκπαιδεύσει πάνω από 15.000 μικρούς κυρίως επιχειρηματίες αλλά και μεγαλύτερους. Έχουμε χρηματοδοτήσει πάνω από 2.000 επιχειρήσεις. Είμαστε κοντά στο Δήμο, άλλωστε είμαι δημότης αυτής της περιοχής. Θέλουμε να στηρίξουμε το Δήμο σε αυτή την προσπάθειά του γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η χώρα μας έχει τις προϋποθέσεις και έχει τον πλούτο ώστε να δημιουργηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να πάμε σε μια ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία ανάκαμψη, να θυμίσω, αποτελεί όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική σταθερότητα. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, θέλω να πω για πολλωστή φορά ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται από τη συνένεση που είναι αναγκαία των πολιτικών κομμάτων, γιατί σήμερα στην κρίση που έχουμε, θυμίζοντας ότι η Συρία, μια χώρα με 8 χρόνια πόλεμο, έχει 24% μείωση του ΑΕΠ και η Ελλάδα μετά από 8 χρόνια ύφεση έχει 27% μείωση του ΑΕΠ. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μαζί να σταθούμε από πάνω και να βρούμε τους τρόπους που η οικονομία θα πάει μπροστά. Ένα μεγάλο μπράβο πάλι στον Δήμο, ένα μεγάλο μπράβο στον ΑΕΠ για αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά.